εκστρατεία ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα, αλλά και η παρουσίαση των θέσεων του κόμματος έχει ξεκινήσει στο ΠΑΣΟΚ εν ώψη και τη συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό. Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Διαχείριση και κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ανατολική Μεσόγειο» πραγματοποίησε χθες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για τα είδη τροφής εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι βραδινές μας ειδήσεις. Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και για τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της συζήτησης για τον νέο προϋπολογισμό, εκστρατεία ενημέρωσης έχει ξεκινήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνέντευξη τύπου από το τοπικό ΠΑΣΟΚ δόθηκε σήμερα το πρωί. Την ανάγκη για ένα πραγματικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο που θα προωθεί την ανάπτυξη και θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με αφορμή και τη συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό, θέτοντας 5 βασικές προτεραιότητες που αφορούν στην ποιοτική εκπαίδευση, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στη μακροχρόνια κατάρτιση των εργαζομένων, στη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κράτους και τέλος στο περιβάλλον, καθώς θέτει και 4 βασικές προϋποθέσεις που έγκυται στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, στη νέα οριοθέτηση του ρόλου κράτους και αγοράς, στη δημιουργία νέου δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά και στην οικοδόμηση υγιούς σχέσης μεταξύ πολιτικής, οικονομικής εξουσίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, καταρχώντας τις πελατειακές σχέσεις. Σε όλα αυτά και στην ανάγκη πραγμάτωσής τους, αναφέρθηκε το πρωί σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε από το τοπικό ΠΑΣΟΚ ο συντονιστής Νομαρχικής Επιτροπής του Κόμματος στη Ροδόπη, Παύλος Δαμιανίδης. Το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μια πανελλαδική εκστρατεία με θέμα την οικονομία, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τη χώρα, αλλά και να διατυπώσει και τη δική του πρόταση για το πώς σχεδιάζει να χειριστεί το θέμα της οικονομίας όταν θα αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας μετά τις επόμενες εκλογές. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές εντάσσονται στον τομέα της οικονομίας, εντάσσονται μέσα σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία, το οποίο με τη σειρά του εντάσσεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί και αφού περάσει από το προγραμματικό συνέδριο θα δημοσιοποιηθεί για να ξέρει η ελληνική κοινωνία ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ποιες είναι οι προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ θα υλοποιήσει ως κυβέρνηση. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές θα προωθούν με γρήγορα και τολμηρά βήματα και κυρίως μέσα από την επίτευξη κοινωνικών συμφωνιών, μεγάλων κοινωνικών συμφωνιών, γιατί κατά τη δική μας αντίληψη καμία μεταρρύθμιση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αν δεν έχει την απόλυτη κοινωνική αποδοχή. Στην υποχρέωση που έχει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στους πολίτες να αναδείξει τα προβλήματα που ταλανίζουν επικυλοτρόπως στην ελληνική κοινωνία, αλλά και να καταθέσει μια πρόταση ανάπτυξης με επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον και απότερο στόχο τη δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας, αναφέρεται η βουλευτής Ροδόπης Χρύσα Μανολιά, τονίζοντας ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και θέλει και μπορεί. Για τρίτη χρονιά παρατηρούμε μια ανάλγητη αλλά και αναποτελεσματική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Βλέπουμε ότι τα βάρη πέφτουν στις πλάτες των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών, των μικρομεσαίων. Ενώ ωφελούνται οι οικονομικά ισχυροί. Οι κοινωνικές δαπάνες συρρυκνώνονται. Είναι καθυλωμένα τα δημόσια και τα ιδιωτικά έργα. Έχει μειωθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο δίνει ανάσα στην αυτοδιοίκηση. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης παρατηρούμε ότι είναι χωρίς σχέδιο και χωρίς προοπτική. Θολούρα υπάρχει στον κόσμο, σε όλες τις επαφές που έχουμε με τους συμπολίτες μας, σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Κανένα σχέδιο συγκεκριμένων αναδιαρθρώσεων. Περιμένουν οι συμπολίτες μας, οι αγρότες, τα υπεσχημένα, αλλά το 40-50% των αγροτών μας δεν έχει πάρει ακόμα ούτε ένα ευρώ παρά τις υποσχέσεις από την ενιαία ενίσχυση, με διάφορες δικαιολογίες. Και διαρωτάται κανείς, δεν θέλουνε να τα δώσουνε, δεν μπορούνε. Χαμένες θέσεις εργασίας πάρα πολλές. Οι εργαζόμενοι είναι στο δρόμο και αισθάνονται χωρίς προοπτική, κυρίως εκείνοι που είναι ηλικία 40-45 χρονών. Το ΠΑΣΟΚ αισθάνεται ότι έχει χρέος για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εξόδου από αυτή την αρνητική κατάσταση. Πώς?
με μία πρόταση διακυβέρνησης φιλολαϊκής πολιτικής. Με μία πρόταση διακυβέρνησης που να στοχεύει στη δίκαιη κοινωνία. Να στοχεύει στη δίκαιη ανακατανομή του πλούτου ανάμεσα στους ισχυρούς και στους μη ισχυρούς οικονομικά. Αλλά βάζοντας και ένα στίχημα αναπτυξιακό ξαναδημιουργίας προϋποθέσεων ευημερίας και ανάπτυξης για όλους. Ένα ολοκληρωμένο ετοιμάζεται αναπτυξιακό σχέδιο με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά, με τόνωση και στήριξη της επιχειρηματικότητας, με χαρακτηριστικά την υγιή επιχειρηματικότητα, τη βιώσιμη επιχείρηση και από την άλλη μεριά την στήριξη της επιχείρησης εκείνης κατά κύριο λόγο που να συνάδει με το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής. Με 5% από την πρώτη χρονιά που θα έρθει το ΠΑΣΟΚ ως διακυβέρνηση της χώρας, κυβέρνηση της χώρας, με 5% στην παιδεία, με έμφαση στην κοινωνική πολιτική, στην ποιότητα, στον άνθρωπο και με αναβάθμιση των εργαζομένων. Με συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης του καπνού στη Θράκη και με σχέδιο συγκεκριμένο στήριξης του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου. Δεν θα διστάσουμε, είναι απόφασή μας, να συγκρουστούμε, να εφαρμόσουμε μια άλλη διακυβέρνηση, φιλολαϊκή και αποτελεσματική, κάτι που το οφείλουμε στη χώρα μας, που το οφείλουμε στους συμπολίτες μας. Για μια χαμένη τριετία και την ανάγκη ουσιαστική κινητοποίηση μιλάει και το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Τσετινέ. Η τριετία 2005-2007 είναι μια χαμένη τριετία για την Ελλάδα από όλους τους τομείς. Οι προεκλογικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκαν, αλλά υποβάθμισαν τη ζωή των ανθρώπων, υποβάθμισαν την ποιότητά μας. Κάναμε ένα βήμα πίσω, όχι ένα, 10 βήματα πίσω, σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με τις χώρες της Ευρώπης, την εξωτερική μας πολιτική. Η Ελλάδα έχασε κάθε κύρος που είχε και όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Διαχείριση και κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο τίτλος της ενημερωτικής ημερίδας που διοργάνωσε χθες το απόγευμα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο ξενοδοχείο Αχίλιον. Σκοπός της ημερίδας ήταν η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των δημόσιων και μη κυβερνητικών φορέων για το έργο People's. Το έργο People's που κύριο στόχο έχει τη δημιουργία ενός υπερεθνικού δικτύου για την εκπόνηση ολοκληρωμένων προτάσεων που να μπορούν να ενσωματωθούν στις περιφερειακές πολιτικές για την αποδοτικότερη διαχείριση των μεταναστών παρουσιάστηκε χθες στην Κομωτινή με ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιθανό να κάνουμε ένα τοπικό παρατηρητήριο όπου θα καταγράφουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες αλλά και οι μετανάστες. Και στο τέλος, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος, έχουμε σκοπό να καταθέσουμε ένα κείμενο με ολοκληρωμένες προτάσεις, οι οποίες θα μπορούν να ενσωματωθούν στις περιφερειακές πολιτικές για τη διαχείριση των μεταναστών. Αυτό το τοπικό παρατηρητήριο. Αυτό προβλέπεται στα πλαίσια του προγράμματος να γίνει ένα δίκτυο, μια ιστοσελίδα, η οποία θα έχει στοιχεία με τους μετανάστες, τα μεταναστευτικά ρεύματα από τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συμμετέχουν η Ιταλία και η Ελλάδα, 4 περιφέρειες από την Ιταλία, 4 από την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το οποίο έχει αναλάβει το ερευνητικό πεδίο και θα στηθεί μια σελίδα στο ίντερνετ όπου θα έχουν πρόσβαση κυρίως οι δημόσιοι φορείς και οι μετανάστες για κάποια στοιχεία, για να βλέπουν τα στοιχεία, τα μεταναστευτικά ρεύματα που υπάρχουν στις χώρες στις οποίες επικεντρώνεται το πρόγραμμα, τις επιπτώσεις της μετανάστευσης και τις νέες προτάσεις και κάποιες προτάσεις που προκειμένου να προκύψουν από το πρόγραμμα. Και γι' αυτό θέλουμε να έχουμε και επαφή με τους δημόσιους φορείς για να καταγράφουμε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτά τα κείμενα. Υπάρχει και ένα άλλο, προβλέπεται και κάτι άλλο μέσα από το πρόγραμμα, να συνταχθούν κάποια κείμενα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σαν σχέδια σε συμφωνητικά συνεργασίας με τρίτες χώρες.
Ενημερωτική εκδήλωση ή συζήτηση, θα λέγαμε καλύτερα, σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης των Ναρκωτικών Ουσιών Ορφέας, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία του Συλλόγου. Η σημασία της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα την τοπική κοινωνία σημειώθηκε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημερωτικής εκδήλωσης του Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών Ουσιών Ορφέας, αφού αυτή η συνεργασία βοηθά την ανάπτυξη των δράσεων του κέντρου. Ενώ ιδιαίτερος ωφέλιμη, όπως φαίνεται, είναι και η σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς πρόκειται για ένα κέντρο πρόληψης, όπου η πρόληψη επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό και μέσω της ενημέρωσης, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε στο έργο της πρόληψης. Και νομίζω ότι το έργο μας δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς εάν δεν συμμετέχει όλη η τοπική κοινωνία σε αυτό. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ένα τραγικό λάθος εάν διακοπεί αυτή η συνεργασία. Νομίζω ότι πλέον στον τόπο μας υπάρχει συνέστηση και συνείδηση ότι το πρόβλημα είναι πλέον πολύ κοντά μας, τι μας αφορά. Γιατί όμως το ζήτημα της χρήσης των ναρκωτικών έχει πάρει μεγάλη έκταση και αυτό έχει σαν συνέπεια να βλέπουμε γύρω μας τα παιδιά του ΤΑΔΕ, τη ΤΑΔΕ και κατά συνέπεια και τα δικά μας τα παιδιά να... Έτσι. Βέβαια με την ευκαιρία της ερωτήσεώς σας μου δίνετε την αφορμή να πω ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε μόνο με γονείς. Έχουμε μια σταθερή και διαρκή συνεργασία και με την εκπαιδευτική κοινότητα. Εννοώ την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με την οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε και εκπαιδεύουμε και εποπτεύουμε καθηγητές και δασκάλους στο ευρύτερο έργο της πρόληψης που γίνεται και μέσα στο σχολείο. Εν όψη των γιορτών των Χριστουγέννων εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς για τα είδη διατροφής. Για τα κλιμάκια ελέγχου τώρα που έχουν συσταθεί για αυτό το λόγο σχολιάζει ο νομίατρος Θεοδωρός Ερετίδης στην κάμερα του Άρτσαν. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι εν όψη των γιορτών των Χριστουγέννων από τη Διεύθυνση Υγείας, το Τμήμα Εμπορίου και το Σώμα Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος. Βαρύτητα θα δοθεί στο ζωικό κεφάλαιο όσον αφορά τα είδη διατροφής, όπως τόνισε ο νομίατρος Θεόδωρος Ερετίδης, που αναφέρθηκε και στα κλιμάκια που έχουν συσταθεί για αυτούς τους ελέγχους. Οι έλεγχοι θα γίνουν εντατικότητα και από τη Διεύθυνση Υγείας και κυρίως στα ζωικά προϊόντα που καταναλώνονται ιδίως αυτές τις μέρες. Δηλαδή πουλερικά, κρεατικά κτλ. Έχουν ήδη συσταθεί κλιμάκια, ας πούμε, που τα έχει υπογράψει ο νομάρχης από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής, από τη Διεύθυνση Υγείας και από τη Διεύθυνση Εμπορίου, που θα πάμε όπως κάθε χρονιά τις μέρες των γιορτών, στις δημοτικές αγορές, στα σφαγεία, ξέρω εγώ, στα ακροπολία, στα μεγάλα μάρκετ, λοιπόν. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουμε τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, είναι η δουλειά μας και το κάνουμε συνέχεια. Και βέβαια σας είπα, θέλουμε τη συνεργασία με τους ανθρώπους και όχι ξέρω, μια σχέση εξουσιαζομένου, ας πούμε. Εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση για τη γνωριμία με τα μέλη του Συλλόγου διοργάνωσε ο Σύλλογος Ατόμων με Προβλήματα Όρασης εν όραση, αναγνωρίζοντας και τα κενά που υπάρχουν στις περιπτώσεις τυφλότητας και προβλημάτων όρασης. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα στη Λέσχη Αξιωματικών Κομωτινής. Με στόχο την προβολή του Συλλόγου Ατόμων με Προβλήματα Όρασης εν όραση, ώστε να γίνει γνωστή η παρουσία και η δράση του με απότερο σκοπό την παροχή βοήθειας σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, σχετική εκδήλωση διοργάνωσε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Παράλληλα, σημαντική επιδίωξη του Συλλόγου αποτελεί και η ευαισθητοποίηση κρατικών και τοπικών φορέων, προκειμένου να συμβάλλουν στην προσπάθεια πρόσληψης εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού για την εκπαίδευση των μελών. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται με σκοπό να γίνει γνωστός ο Σύλλογος στην κοινωνία της Κομωτινής.
Σκοπός μας είναι να γνωρίσουν τα άτομα της Κομοτηνής ότι υπάρχει αυτός ο σύλλογος και όσοι έχουν πρόβλημα με την όραση να έρθουν να γραφούν στο σύλλογο για να τους βοηθήσουμε από όποια σκοπιά μπορούμε. Ο σύλλογος έχει δημιουργηθεί το 2004 και μετράει μέχρι σήμερα 45 μέλη. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχουν περισσότερα άτομα στην Κομοτηνή και στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ροδάπης, αλλά δεν έχουν να γραφτούν. Την προσπάθεια του Συλλόγου ενισχύουν με τη βοήθειά τους και οι ασκούμενες κοινωνικοί λειτουργίες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Μέσα από την εκδήλωση που γίνεται σήμερα προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο όσο περισσότερο γίνεται και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο έχει ο καθένας αυτά τα άτομα για να μην είναι κλεισμένα καθημερινά στο σπίτι χωρίς να κάνουν κάτι, να προσπαθήσουν να έχουν μία όσο πιο δραστήρια και ενεργή ζωή γίνεται. Και είμαστε τρεις κοπέλες στο πλαίσιο. Ήταν μία ιδέα που σκεφτήκαμε όλοι μαζί και είπαμε, αποφασίσαμε να την υλοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα, πιο συγκεκριμένα, κάναμε κάποιες κάρτες με τα κορίτσια τις οποίες θα τις δώσουμε δωρεάν. Μας βοήθησαν και τα μέλη του συλλόγου, τα οποία τα βάλαμε να γράψουν μέσα με τη δική μας βοήθεια τις ευχές. Και από εκεί και πέρα μοιράζουμε και ένα ενημερωτικό φυλάδιο, το οποίο έχει τις δραστηριότητες του Συλλόγου και έχει και ένα φυλάδιο το οποίο αναφέρεται γενικά στη στάση που θα πρέπει να έχουμε στα άτομα με αναπηρία. Για τις αιτίες που οδηγούν στη μείωση της όρασης, αλλά κυρίως για τους τρόπους πρόληψης, μίλησε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η χειρούργος οφθαλμίατρος Αγγελική Σακαλή. Πρέπει να γίνεται μία πρώτη εξέταση κατά την έξοδο των παιδιών από το μαιευτήριο. Τόσο είτε πρόκειται για κλινική, είτε και πρόκειται είτε για νοσοκομείο, για να αποφύγουμε προβλήματα, ιδιαίτερα στα πρόωρα, προβλήματα φουλιστροειδοπάθειας της προωρότητας, που είναι πάρα πολύ σοβαρή ασθένεια, και επίσης άλλα προβλήματα όπως συγγενείς καταράκτης, κάποιες μολύνσεις που μπορεί να προέρθουν κατά τη διάρκεια της γέννησης, καθώς επίσης και άλλου είδους ανομαλίες. Αργότερα δεύτερη εξέταση πρέπει να γίνεται κατά τον έκτο περίπου μήνα. Οπότε μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη κάποιου στραβισμού στα παιδάκια. Και τέλος, κατά το τρίτο με τέταρτο έτος, οπότε μπορούμε να διαπιστώσουμε αν, επειδή το παιδί συνεργάζεται πολύ καλύτερα, αν υπάρχει κάποια διαφθαλαστική ανομαλία. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τους ενήλικες, συνήθως χρειάζεται προληπτικός έλεγχος στην περίπτωση διαβητικών ατόμων. Έλεγχος ανά εξάμηνο, για να γίνεται μία βυθοσκόπηση. Επίσης, στους γλαυκοματικούς, κάθε 2 με 3 μήνες, καθώς επίσης και σε άτομα που έχουν άλλες παθήσεις, όπως η ηλικιακή εκφύλιση σοφράς και άλλες ανομαλίες. Έκθεση ζωγραφικής και χειροτεχνίας για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιούν οι κρατούμενοι των δικαστικών φυλακών της Κομοτηνής με αφορμή τη γιορτή του προστάτη τους του Αγίου Ελευθερίου. Τα εγκαίνια τελέστηκαν χθες το απόγευμα στο δικαστικό μέγαρο της Κομοτηνής. Μια άκρως δημιουργική έκθεση ζωγραφικής και χειροποίητων κατασκευών έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι επισκεφθούν το δικαστικό μέγαρο Κομοτηνής, αφού από εχθές και για μια εβδομάδα εκεί φιλοξενούνται έργα των κρατουμένων των δικαστικών φυλακών Κομοτηνής. Στα χθεσινά εγκαίνια τους κρατούμενους εκπροσώπησαν ο Διευθυντής των Φυλακών Κωνσταντίνος Καπάντης και ο Αρχιφύλακας Αντώνης Παπαδόπουλος, ενώ παραβρέθηκαν και πολλοί τοπικοί φορείς. Κρύβουν όλο το ταλέντο των κρατουμένων. Έργα στα οποία αποτυπώνονται οι ελπίδες, τα όνειρα, η ψυχή, όλη η ζωή των κρατουμένων. Είναι αποτέλεσμα πόσων μηνών αυτή η δουλειά? Η δουλειά των κρατουμένων είναι περίπου 2-3 μηνών, γιατί από τις έρευνες σας το μεγάλο αριθμό των κρατουμένων τον απολούμε σε έργα στη φυλακή, όπου θα έλεγα οι κρατούμενοι έχουν κάνει θαύματα εκεί. Ο χρόνος που τους μένει είναι ελαχιστότατος, είναι ο χρόνος που όταν βρίσκονται στα κελιά τους κυρίως, και εκεί λοιπόν μέρα με τη μέρα προσπαθούν να φτιάξουν κομμάτι-κομμάτι αυτά τα οποία βλέπετε σήμερα εδώ. Εμείς απλώς εκπροσωπούμε τους κρατούμενους, πρωταγωνιστές της βραδιάς είναι οι ίδιοι κρατούμενοι, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορούν να βρίσκονται εδώ πέρα. Μεταφέρουμε την αγάπη τους προς την κοινωνία, την ελπίδα τους κάποια μέρα να είναι έξω και τα χαιρετίσματά τους στον πρώην συγκρατούμενό τους, τον Αντώνη τον Μπεντσίδη, ο οποίος βρίσκεται με τα έργα του αυτή τη στιγμή
Και αυτό που ήθελα να πω, ότι στα έργα του αποτυπώνεται η χαρά της δημιουργίας από τη στιγμή που βγήκε από τη φυλακή. Τα έργα του όταν ήταν μέσα ήταν λίγο πιο θλιμμένα. Θα διακόψουμε για λίγα διαφημιστικά μηνύματα. Συνάντηση σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής πραγματοποίησαν οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων του νομού Ροδόπης στα πλαίσια ενός προγράμματος αιμοδοσίας που θα λειτουργήσει και πάλι στα πλαίσια του προγράμματος ειδικής αγωγής. Πρόγραμμα αιμοδοσίας θα λειτουργήσει στα πλαίσια της αγωγής υγείας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του προγράμματος να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο θέμα της αιμοδοσίας. Για τον λόγο αυτό, οι διευθυντές των δημοτικών σχολείων του νομού Ροδόπης συζήτησαν την Πέμπτη σε ειδική συνάντηση που είχαν σε ξενοδοχείο της πόλης, ώστε να βρουν τρόπους που θα πετύχουν την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μικρών μαθητών. Έκτης τάξης των δημοτικών. Το γυροκομείο της Κομωτινής θα επισκεφθεί ο Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Σύλλογος Ημέρου Αγία Μαρίνα τη Δευτέρα στα πλαίσια των ανθρωπιστικών του δραστηριοτήτων που είναι πολλές. Στα πλαίσια των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού και Θρησκευτικού Συλλόγου της Αγίας Μαρίνας Ημέρου, τα μέλη του Συλλόγου θα επισκεφθούν τη Δευτέρα 4.30 το απόγευμα το γυροκομείο Κομωτινής για να δώσουν δώρα και να ευχηθούν τους απόμαχους της ζωής. Να τονίσουμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας πάντοτε επιδιώκει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και σε όσους το έχουν ανάγκη, στα πλαίσια του ουμανιστικού του έργου. Εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων και στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, τις οποίες διοργανώνει ο Θρησκευτικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας Ημέρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσαμε και με τη συνοδεία των μελών μας, αλλά βεβαίως και με πρόσκληση που απευθύναμε σε όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στους τοπικούς άρχοντες, αποφασίσαμε λοιπόν να διοργανώσουμε την προσεχή Δευτέρα 18 του μηνός Δεκεμβρίου και ώρα 4:30 μια μικρή εκδήλωση, εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο επισκέψεως που θα πραγματοποιήσουμε στο γυροκομείο Κομωτινής, προκειμένου να έρθουμε σε επαφή και με τη διοίκηση του γυροκομείου, με τον πρόεδρό του, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Δημήτριο Βασιλιάδη, με την υπεύθυνη του γυροκομείου και βεβαίως και κυρίως με τους τροφίμους του γυροκομείου, τους πάσχοντες και παραμελημένους, είναι αλήθεια, από τους οικείους τους γέροντες και γερόντισες που βρίσκονται και λαμβάνουν την περίθαλψη μέσα σε αυτό το γεροκομείο. Πρέπει να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε ευαίσθητης κοινωνίας ότι ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια προς τα άτομα με αναπηρίες και προς την τρίτη ηλικία είναι αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναδεικνύουν την ανθρωπιά μας, που δείχνουν την κοινωνική μας ευαισθησία και που ουσιαστικά συμβάλλουν ώστε και αυτοί οι άνθρωποι να λάβουν μία δόση χαράς εν όψη των μεγάλων εορτών της του Χριστού Γεννήσεως. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Δουδούκα, ο ομιλόνος αντιπρόεδρος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προσφέρουμε δώρα, γλυκίσματα και θα συνομιλήσουμε με τους τροφίμους ώστε να αισθανθούν και αυτοί την ζεστασιά της ανθρωπιάς, της μέριμνας και του ενδιαφέροντος, να μην αισθάνονται ότι είναι στο περιθώριο αλλά ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους σκέφτονται, μεριμνούν για αυτούς και ουσιαστικά δεν τους θεωρούν απόμαχους της ζωής, αλλά ότι με το παράδειγμά τους, με τη στάση τους, και αυτοί μπορούν να μας διδάξουν όλους εμάς τους νεότερους. Πρέπει να ευχαριστήσουμε μάλιστα το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου, τον πρόεδρο, τον πατέρα Δημήτριο Βασιλιάδη και όλους τους υπολείπους οι οποίοι αποδέχθηκαν αυτή την πρότασή μας και έτσι θα καταφέρουμε τη Δευτέρα 4:30 το απόγευμα στο γυροκομείο να έχουμε τη δυνατότητα να διοργανώσουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Σαββάτου από το Art Channel. Ευχές από εμάς για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.